Και λέω σιγά σιγά να ανοίξουμε το game και να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Αν θυμάστε καλά, είχα βάλει κάτι σελίδες εδώ πέρα, αυτές εδώ οι σελίδες, τις οποίες τις πάτησα και είχαμε βγάλει εκατομμύρια δέντρα εδώ πέρα. Οπότε θα πέσει πάρα πολύ κόψιμο δέντρων σιγά σιγά. Ο ήχος είναι δυνατά. Έπρεπε να το περιμένω. Config, νομίζω εδώ είναι ο ήχος. Sound volume. Το βάλουμε εδώ πέρα. Για να δω. Πείτε μόνο ο ήχος σας ενοχλεί, πόσο δυνατά σας είναι για εσάς. Και σιγά σιγά θα αρχίσω να μαζεύω και τις παγίδες. Πιστεύω να είναι εντάξει ο ήχος, έτσι. Πιστεύω. Λοιπόν, και λέω να μαζέψω σιγά σιγά τώρα. Θα πέσει πάρα πολύ φαρμάρισμα. Μια χαρά είναι ο ήχος. Λέω, γεια σου ρε Λάμπρο. Ήρθα αμέσως να βοηθήσει εδώ τον ήχο μας. Oh, level 8. Δεν φαίνομαι καν μέσα στο... Πώς το λένε, στο χάρτη. Τα έχουμε κάνει σκατά εδώ πέρα, τα έχουμε γεμίσει. Καλά είναι εκεί λέει ο ήχος, οκ, εντάξει. Σας εμπιστεύομαι και θα είμαι σε φάση, εντάξει. Και εγώ βλέπω εδώ το μετρητή, μια χαρά. Τι λέει, Σαρδάμ, τι λέει ρε Λάμπρο. Πώς και από εδώ, δεν δουλεύεις βραδιάτικα. Λοιπόν, βλέπω την ενέργεια εδώ να πέφτει, οπότε πρέπει σιγά σιγά να φάμε και κάτι. Ας φάμε τώρα, ξέρω εγώ, έχω τη φύκια εδώ πέρα. Να φεύγουν ό,τι μέση, αυτά εδώ δεν τρώγονται τα τζέλι. Δεν θέλω να τρώω τα μπέρις γιατί με αυτά μπορώ να φτιάχνω παγίδες για ψάρια. Ωραία. Και συνεχίζουμε τα κοψίματα. Αν δούλευε και Κυριακή κάτι θα πήγαινε πολύ λάθος. Έχω χάσει τις μέρες εγώ, μην αγχώνεσαι. Αλλά σε έχω δει να δουλεύεις και Κυριακές καμιά φορά, εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, τα παίρνω με τη σειρά γιατί έχω OCD. Δεν μπορώ να τα αφήνω μερικά δέντρα και να πω ότι πάω λίγο πιο κάτω. Οπότε, πώς το λένε, χωρίς να κόβουμε στο μοντάζ, απλά θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα να μαζέψουμε. Εγώ θα εξηγήσω όσο γίνεται όλο αυτό, ότι στο παιχνίδι, όποιος δεν έχετε το βίντεο που έκανα σήμερα, να εξηγήσω εν συντομία ότι έχουμε αυτό το τυπά, ζούμε σε αυτό το νησί, ήταν πιο μικρό, μεγαλώνει το νησί σιγά σιγά. Λοιπόν, και μαζεύουμε υλικά κυρίως. Κάθε υλικό που μαζεύουμε πηγαίνει στο inventory μας, είναι εδώ πέρα. Επειδή έχουμε πάρει level, μπορούμε να δώσουμε εδώ πέρα ένα skill. Εντάξει. Για να δούμε τι θα πάρουμε, γιατί το έχουμε αφήσει και περιμένει εκεί πέρα. Για να δούμε. Έχω πάρει όλα αυτά. Μερικά ήταν και εκτός κάμερας, δεν σας τα είχα δείξει. Θέλω, π.χ. εδώ για κόψιμο ξύλων, λέει ξεκλειδώνει τα torches και κοστίζουν τα κτίρια 25 λιγότερο wood. Εδώ λέει τα δέντρα πετάνε πιο πολύ, 50% wood παραπάνω. Ας το πάρουμε, μιας και τώρα κόβουμε ξύλα, είναι ευκαιρία. Και μετά ξεκλειδώνει και κάτι άλλο, το οποίο είναι το mining, που λέει οι πέτρες πετάνε 40% περισσότερα υλικά. Ίσως να το χρειαστούμε αυτό. Λοιπόν, αυτό που μας βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου εξελίξαμε το pickaxe. Το κάναμε slime pickaxe, το οποίο κόβει τα δέντρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πριν. Δηλαδή, αντί να θέλει 10 hits, τώρα θέλει όσα θέλει. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hits. Ενώ παλιά ήθελε πιο πολλά. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει αρκετές τέτοιες διαφορές στο παιχνίδι. Οπότε δεν θα είναι, πώς να σας πω. Στο τέλος θα κόβονται πολύ εύκολα αυτά. Εκτός και αν σταματάει σε ένα σημείο και δεν ξέρω. Δηλαδή, κάτσε να ξεκλειδώσω λίγο το Forager. Το Forager λέω. Το Forge, πώς λέγεται εδώ πέρα. Και Bone Pickaxe. Να το, όπως το περίμενα. Πού πατάω για να μην βλέπω τα μηνύματα. Δεν έχω ιδέα. Δώσεις στο μάγο της πυγολαμπίδης, σας έχω δώσει. Ναι, λοιπόν, στο Bone Pickaxe, τώρα εδώ λέει ότι αν βάλουμε Iron Ingot, Brick και Bone, παίξει Overcook με παρέα. Καλή ιδέα. Το έχω και κάποια στιγμή θα το τσεκάρουμε. Ευχαριστώ και το λουτάκι. Θέλουμε 4 κόκαλα. Δεν ξέρω καν που μπορούμε να βρούμε κόκαλα. Οπότε το αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτό. Γενικά το παιχνίδι δεν σου εξηγεί και πολλά. Τα βρίσκει όλα στην πορεία. Το ανακαλύπτει μόνο σου. Φτιάξε κλειδί για το θησαυρό. Τώρα, παιδιά, μισό λεπτάκι. Να γίνει λίγο καθαριότητα εδώ πέρα. Λοιπόν. Και μισό λεπτάκι έχω βάλει. Φαίνεται. Καταρχήν έχει πέσει το stamina εδώ πέρα, μισό λεπτάκι εδώ, ορίστε. Επίσης έχω βάλει να είναι η εικόνα μου πάνω στα follows. Οπότε για λίγο θα θυσιάσουμε και θα κρύψω τις καρδιές εκεί πέρα.
ή άντε να το κάνω αλλιώς. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Νομίζω ότι τα βολέψαμε όλα εδώ πέρα, έτσι. Επίσης, ο Μπαρμπαμπόκας έκανε τσιρ 10. Δεν ξέρω αν το έχασα, αν δεν μου το έβγαλε καν σε μήνυμα. Λέει, χαχά, από μένα πήρες την ιδέα που έγραψε σχόλιο και άνοιξες live. Μου το γράψανε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Οπότε, αφού ήθελα κι εγώ, είμαστε σε φάση, τα συμφωνήσαμε. Δεν τα χαλάμε στο πότε θα γίνει live stream. Αφού θέλετε και θέλω, μια χαρά. Το έχασες, λέει. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για τα 10 πιτάκια. Και sorry που δεν το είδα, Μπαρμπαμπόκα, δεν ξέρω τι παίχθηκε με τον ήχο. Και δεν το άκουσα. Έχω εδώ, μάλλον από ό,τι φαίνεται, έχω τραϊχαρντάρει πολύ με το κόψιμο δέντρων. Θέλει νησιά στα αριστερά και τα bones. Okay. Μπορείς και κάτω δεξιά γωνία. Κάτω δεξιά πετάει εδώ π.χ. πόσα γουτ, πόσα beats πήραμε. Οπότε είμαι σε φάση. Επίσης πάνω δεξιά που μου λέτε, πετάει εδώ πέρα. Όταν θέλω να χτίσω κάτι, το βάζει εδώ πέρα. Βλέπετε, είναι περίεργο παιχνιδάκι. Οπότε νομίζω το βολέψαμε καλά εκεί που είναι τώρα. Επειδή δεν σώζονται ποτέ εδώ πέρα τα. Ω, κοιτάξτε εδώ τι πετάγεται. Τα sand είναι το πιο χρήσιμο υπάρχει. Το sand το χρειαζόμαστε. Λοιπόν. Και θέλω εγώ τώρα. Πώς το λένε. Να δω πώς μπορώ να φτιάξω το κλειδί. Το κλειδί χρειάζεται 4 iron ingot και 2 gold ingot. Έχω απ' όλα. Πάμε να ξεκλειδώσουμε όμως το μέρος που είναι παγιδευμένο εκεί μέσα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Ειλικρινά, τόσα πράγματα εδώ είναι κατάρα που έχουμε ξεκλειδώσει. Δεν ξέρω τη φάση, αν κάποια στιγμή θα μας ήταν χρήσιμο, αλλά έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Λοιπόν, για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Μην αγχώνεσαι, δεν πειράζει. Και πάλι ευχαριστώ, δεν πειράζει. Απλά δεν θέλω να χάσω την. Όταν υποστηρίζετε, είναι καλό να μην τα χάνω αυτά. Τουλάχιστον το είδα και δεν ήμουν τυφλός. Ωραία, έφτασα στο σημείο που μπορούμε να φτιάξουμε τα iron πράγματα. Θέλουμε, αν θυμάμαι καλά, 2 gold ingot. Hey! Τέλος πάντων, ας φτιάξουμε ένα. Και σιγά σιγά θα φτιάξουμε και τα υπόλοιπα. Μέχρι να φτιαχτεί το gold ingot, εγώ. Level 9. Level 9, βεβαίως. Θα το καλοδεχούμε το levelάκι. Τι να πάρουμε όμως, δεν ξέρω. Θα πάρουμε. Τι να πάρουμε, machinery, craftsmanship, λέει, unlocks royal steel και royal clothing. Και εδώ λέει unlocks boots και gloves. Μπότες και γάντια, παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο, αλλά εδώ το force που κάνει create 4 extra coins, όχι, δεν το κάνουμε ακόμα. Mining, το mining πιστεύω χρειάζεται, οπότε το κάνω από τώρα. Και με φτιάρι παίρνει sand, προς το παρόν δεν έχω φτιάρι όμως. Οπότε είναι κάτι για πιο μετά λογικά, θα μας βοηθήσει. Iron ingot. Μπορώ να φτιάξω 13, δεν θέλω να φτιάξω 13, θα πούμε να φτιάξουμε 8, έτσι να έχουμε. Καλησπέρα, καλή αρχή και από εδώ. Ευχαριστώ, Άλεξ. Καλώς ήρθες κιόλας. Πάρε τη μαγιά. Τι είναι η μαγιά? Μήπως να φτιάξεις κανένα σάκο? Α, πλάκα πλάκα. Πλάκα πλάκα, εδώ υπάρχει. Όχι εδώ. Εδώ υπάρχει ένα small backpack. Είναι χρήσιμο? Και το small wallet. Δεν έχω ιδέα. Ας φτιάξουμε threads προς το παρόν, γιατί έχουμε αρκετά. Ας φτιάξουμε 12. Έτσι κι αλλιώς είναι πολλά. Για να φτιάξουμε το backpack, να δούμε τι αλλάζει. Πρέπει να φάω, λέει ο παίκτης μας. Ναι, προφανώς. Ωραία. Τα γεμίσαμε όλα. Το καλό είναι να μαζεύεις και πράγματα ενώ είσαι μακριά. Πότε θα κάνεις football manager. Παιδιά, όλα με τη σειρά τους. Απλά θέλω να κάνω το ματσάκι και εκτός κάμερας για να προχωράνε γρήγορα. Τα μάτς τα οποία είναι λιγότερο σημαντικά. Οπότε θέλει λίγο υπομονή. Το backpack είναι πολύ χρήσιμο. Okay. Όχι, τι είναι αυτό! Σκότωσα. Inventory is full. Το backpack είναι πολύ χρήσιμο. Είπατε και αμέσως χρειάστηκα inventory. Inventory, όπως λέγεται τέλος πάντων. Ξέρετε ότι είμαι πολύ αγγλομαθής γενικά. Οπότε κάνετε και υπομονή με την πάρτι μου. Small backpack. Craft. Ετοιμάζουμε το backpack, δηλαδή θα έχουμε παραπάνω μέρος εδώ πέρα, παραπάνω, δεν ξέρω πώς πάει, οπότε θα το δούμε. Ας κόψω εγώ εδώ πέρα. Τα ξύλα τουλάχιστον μπαίνουν στο ίδιο, ναι, 270 ξύλα παιδιά, είναι και μάτα όλα. Inventory full. Θα το δούμε αυτά. Ο τύπος άλλο νησί θέλει κάτι, α ναι πάλι θέλει αυτός. Τώρα παιδιά θα πάμε, λοιπόν, το ένα νησί ήδη το έχουμε. Να το backpack, παιδιά.
4 παραπάνω inventory slots. Okay. Ωραία, πρέπει να δούμε και τι quest έχει αυτός ο κυριούλης. Πάντως καθαρίσαμε τον νησί, παιδιά, επιτέλους. Δεν μπορώ αυτή την ακαταστασία που επικρατεί. Και ίσως και είναι αυτό το πρόβλημά μου με το παιχνίδι. Ο Σολίντιους είχε πει ότι το παιχνίδι είναι πολύ εθιστικό. Και καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις εδώ μέσα και χωρίς λόγο θέλω... Όπα, κότα. Όπα. Πήρα το αυγό της. Πήγα να τη σκοτώσω. Αλλά είδα μετά ότι υπάρχει και ένα έψιλον. Θα την κρατήσω λίγο ακόμα ζωντανή. Πάρε το skill point magic, παρακαλώ. Για μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Θέλω να δω τι υπάρχει εδώ πέρα. Λέει magic. Βρίσκεις. Fairies. Fairies. Ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Οπότε θα το κάνω όταν έρθει η πρώτη μου ευκαιρία. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να καθαρίσω τη φάση προς το μάγο, γιατί έχουμε quest. Επίσης, ξέχασα να πω. Δεν ξέρω αν η Κότα θέλει σκότωμα. Για να τα ξαναβγάλει εγώ. Πρέπει να κάνουμε το κλειδί, ρε παιδιά. Θέλουμε ένα gold ingot ακόμα. Gold ingot. Δεν μπορούμε. Οκ, πρέπει να βρούμε το gold ingot. Δεν έχει κάπου εδώ. Tip στα chest, ό,τι πράγματα βάλεις μέσα και μετά ό,τι μαζεύεις πάει απευθείαν μέσα. Π.χ. να έχεις μέσα ξύλο και κόψεις ένα δέντρο, τα ξύλα πάνε απευθείαν στο chest. Α, οκ. Okay. Καλησπέρα, καλώς παιδιά. Άτμπους Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη. Οκ. Okay. Για να δούμε. Προς το παρόν, κάπου πρέπει να βρούμε gold ingot. Δεν έχουμε πάλι energy. Ναι, είναι επειδή πέφτει πάρα πολύ ξύλο. Κυριολεκτικό ξύλο. Ποιο άλλο αυγουλάκι. Ας κατέβουμε προς τα κάτω. Με συγχωρείτε για όλο αυτό το σκάψιμο. Καταλαβαίνετε ότι, όπως έχω βάλει και τίτλο σήμερα στο βίντεο, είμαι ένας πολύ άσχολος αγρότης. Δεν τελειώνουν ποτέ όλα αυτά τα μαραφέτια. Κόβεις. Να προσέξω να μην πατήσω ποτέ ξανά το scroll. Το scroll, παιδιά, το πατήσαμε και έγινε χαμός, ξέρω εγώ. Ω, βγήκε και gold ingot εδώ κάτω. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Nice. Γιατί γίνεται εδώ, χαμός. Nice. Και εδώ έχει γίνει χαμός. Μη βγαίνετε τόσο γρήγορα. Key. Όχι. Είπαμε gold ingot πρώτα. Ένα. Μπορώ παραπάνω. Ας κάνω. Όπα, μισό λεπτό. Γιατί έχουμε κέρασμα από τον Alex Mora Gaming. Το κλασικό ευρώ για να τσοντάρουμε για το μπέργκερ της εβδομάδας. Τάξιζες μπαγάσα. Τάξιζες ρε μπαγάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Alex. Για τον μπέργκερ. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Όπα, μισό λεπτό. Θα πεθάνουμε κιόλας και στο τέλος ούτε μπέργκερ δεν θα φάμε. Το επόμενο barbecue story που θα κάνω θα είναι προς τιμήν σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα την πλάκα. Και τα καλά σου λόγια. Δεν προλαβαίνεις τα δέντρα. Παιδιά, τι θα γίνει. Ναι, έχει... Πολλοί λένε να προσέχεις το περιβάλλον. Εδώ πέρα το περιβάλλον θα μας φάει στο τέλος. Πολύ οξυγόνο. Υπάρχουν διαφορετικά scrolls. Α, οκ. Okay. Το συγκεκριμένο πάντως... Α, επειδή έχει το δέντρο πάνω ίσως... Ναι, κατάλαβα. Βγάζει δέντρα. Ναι, ναι. Βγάζει και ένα νόημα κιόλας. Όλο αυτό. Αξίζει το παιχνίδι για 20 ευρώ. 20 είναι λίγο τσιμπημένα, μπορώ να πω. Δηλαδή δεν είναι εύκολα 20 ευρώ για κάποιο παιχνίδι. Αλλά το συγκεκριμένο, αν και δεν έχω παίξει αρκετά, μου έχει πει ο Solidius ότι έχει πολύ περιεχόμενο. Και δεν τα λέει εύκολα καλά λόγια ο Solidius πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, οπότε δώστε μου λίγο χρόνο και στο τέλος του live stream θα σας πω αν αξίζει. Φοβάμαι, λέει, τις φυσικές... Okay, έχω κόψει όλα τα δέντρα. Φυσιολογικό να τα φοβάσαι ότι κάτι γίνεται. Μπορείς να μου φέρεις μερικά 3 samplings, λέει, έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι το δάσος είναι ασφαλές. Έχασα ένα λουτάκι. Ευχαριστώ πάντως για το λουτάκι. Πρέπει να δώσω 3 samplings. Πώς μαζεύουμε samplings? Έχουμε γεμίσει εδώ τελείως το τέτοιο. Λοιπόν, αυτό εδώ, η αγελαδίτσα, μας δίνει hide. Το hide μπορούμε να φτιάξουμε leather με αυτό, έτσι. Ας φτιάξουμε αυτό και εδώ να φτιάξουμε το κλειδί που είπαμε. Craft. Τέλεια. Πότε θα φύγει αυτή η νύχτα? Ωραία, τα πιάσαμε όλα. Και εδώ πέρα τα leather. Τουλάχιστον δεν είναι δέντρα και φεύγουν με τη μία. Έχει διαφορά το Don't Start Together από το απλό. Το Don't Start Together είναι multiplayer, παιδιά. Αν δεν έχετε παρέα θα πάρετε το απλό, είναι πολύ καλύτερο.
λοιπόν. Έχουμε και τα slimes εδώ πέρα που μας επιτίθονται. Πάει και αυτό. Ας πάρουμε το skill point που είχατε πει να βάλουμε τη μαγεία. Εδώ, magic. Allows you to find flowers. Μπαίνεις λίγο στο δέντρο ενώ το together... όχι, μπες λίγο στο δέντρο και... Ταμ, σκατά, είναι χρήσιμα. Οκ. Ας κάνουμε αυτό προς το παρόν να δούμε τι είναι. Αξίζει το Tetris 2 ευρώ. Δεν ξέρω. Έχω παίξει πάρα πολύ, το έχω βαρεθεί. 20% παραπάνω XP με αυτό. Βοηθάει. Ό,τι επένδυση κάνει στο XP βοηθάει γενικά. Πάμε λίγο προς το δέντρο, παιδιά. Λογικά θα μπορώ να αλλάξω εμφάνιση από ό,τι μου έχετε πει στα σχόλια. Για να δω. Α, ναι. Οπ, έγινα τσικορίτα. Ναι. Okay, body δεν αλλάζει. Backpack, βασικό. Και wings, δεν έχω wings. Α, θα έχω και φτερά μετά. Α, δεν μας τα πάνε αυτά. Ωραία, λοιπόν, οπότε αφήνω αυτό το φύλλο πάνω από το κεφάλι μου. Κυρίως γιατί... Γιατί έχει Bulbasaur, ξέρω εγώ. Okay, δεν το χαλάμε. Το sapling το κάνεις craft, νομίζω. Okay. Λοιπόν, λέτε όσο είναι ακόμα νύχτα εδώ πέρα να προσπαθήσω να κόψω λίγο τα δέντρα ή να μην ασχολούμαι με τα δέντρα. Πάμε λίγο να πάρουμε το κλειδί και να δούμε τι γίνεται στο άλλο, το chest. Απλά είναι νύχτα και λίγο, είναι λίγο σπαστική η νύχτα. Να, το κλειδί είναι έτοιμο. Ωραία, έχουμε και το κλειδάκι. Hey! Μου επιτέθηκε. Ξεκλείδωσε το Banks, είναι προς το Economy. Παιδιά, ένα-ένα θα τα δούμε. Μισό λεπτάκι μόνο να ανοίξουμε να δούμε τι είναι αυτό εδώ. Ωραία. Στα πόσο στα κάνουν τα υλικά. Η αλήθεια δεν ξέρω, εδώ τα 387 στα ξύλα είναι πάρα πολύ. Δεν έχω ιδέα. Μπορώ να φάω κάτι άλλο. Μπριζόλα, ας πούμε. Μπριζολίτσα και αυγουλάκι. Α, φάμε τις μπριζόλες, παιδιά. Ωραία. Και μια και ξημέρωσε, να ανοίξουμε και το τσεστάκι εδώ πέρα. Για να δούμε. Lantern, λέει. Provides better visibility στο σκοτάδι. Τα βλέπουμε καλύτερα στο σκοτάδι. Α, θα βγάζουμε πιο μεγάλο κυκλάκι λευκό. Μια χαρά. Το χρειαζόμουν αυτό. Α, θα με ακολουθάει έτσι. Creepy. Είναι creepy όντως. Έχασε ο Δημήτρης, λέει, εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν πειράζει. Τα report σου μην ξεχάσεις. Λοιπόν, χρειάζομαι σκατά, λέει, για τα samplings. Okay. Πάλι εμείς θα κάνουμε τη βρωμοδουλειά. Για να δούμε τι παίζει εδώ πέρα. Cooked fish. Μπορούμε να φτιάξουμε 18 cooked fish. Ωραία. Το κάνω. Όπα. Τι φάση, ρε παιδιά. Δεν σταματάνε να βγαίνουν υλικά εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν αργότερα κάτι θα γίνει και θα τα μαζεύουμε πολύ πιο γρήγορα. Προς το παρόν θα προσπαθήσω να φτιάξω το small wallet. Θέλουμε 4 gold ingots και μερικά threads ακόμα. Ας κάνουμε τα threads maximum. Ωραία. Ας σκοτώσουμε και αυτό εδώ. Τέλεια. Και ας μαζέψω τώρα π.χ. εδώ το coal, το χρειάζομαι. Ο τύπος τώρα που ζητάει εκεί πέρα τα samplings. Για μισό λεπτό. Θα τσεκάρω λίγο τα κτίρια εδώ πέρα. Δεν έχουμε καινούριο κτίριο εδώ. Στα farming δεν έχουμε καινούριο κτίριο. Το economic τίποτα και το magical τίποτα ακόμα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Hey, μου χάσε καρδιά αυτός. Μου χάσε τις καρδιές. Οπ, κι άλλο εδώ. Ωραία. Έχει βγάλει πάρα πολλά slimes εκεί κάτω, οπότε πρέπει να τα καθαρίσουμε. Τέλεια. Τι είναι αυτό? Ή 10 XP. Και τα gold αυτά τα χρειάζομαι για να φτιάξουμε το wallet, έτσι. Τα υλικά θα κάνουν στο άπειρο. Καλό αυτό. Gold ingot 4. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το πορτοφόλι μας. Εδώ μπορώ να φτιάξω κάτι άλλο. Bonus δεν έχουμε βρει ακόμα. Ίσως να πρέπει κάποια στιγμή να ξεκλειδώσω καινούργια νησιά για να γίνουν κάποια πραγματάκια ακόμα. Και τι δεν με αφήνει να πάω προς το εδώ. Με άφησε τελικά.
πήρα και τα XP μου. Τα samplings δεν έχω βρει ακόμα. Θα ανέβει YouTube, θα ανέβει YouTube, ναι παιδιά. Εννοείται. Samplings, δεν έχω ιδέα. Γέροντα, πού θα βρούμε samplings, θα μας πεις. Αυτά σου δίνουν ζωή. Α, οκ. Okay. Κόβω εγώ εδώ. Γεια σας, όποιος ήρθε στο live τώρα, καλώς ήρθατε. Small wallet. Για πάμε λίγο να δούμε τι κάνει και το wallet. Μήπως θα φτιάξουμε κανένα glass. Μπορούμε. Μας λείπει coal. Κάρβουν, ε. Μπορούμε να φτιάξουμε βέβαια. Ξέρω εγώ, έχω πάρα πολλά ξύλα. Μπορώ να φτιάξω τα πάντα. Τα κάνεις craft στον μήλο νομίζω τα sap. Ποιος είναι ο μήλος. Θα δούμε. Όπα. Το wallet να δούμε τι μας δίνει. Τα coins κοστίζουν 50% περισσότερο. Ήταν χρήσιμο. Τα sampling τα παίρνεις μετά με skill point ή μπορείς να τα αγοράσεις με market. Α, οκ. Okay. Ωραία, σωστά. Τι μαχάλεν μου έλειψες, λέει. Ρε Τζιμ. Μισό λεπτάκι. Να σε ξεχωρίζω. Ωραία. Έτοιμο και με αυτό. Κάτσε να μαζέψουμε αυτά. Δεν μπορείς να... Νομίζω πως τζάμπα τα κόβω όλα. Δεν γίνεται να τα κόψεις όλα. Απλά θα έρχεσαι εδώ και να μαζεύεις αυτά που σου χρειάζονται. Γιατί τα ξύλα είναι άπειρα στην τελική. Κόβω, αλλά αυτά ξαναβγαίνουν. Οπότε νομίζω ότι τζάμπα κάθομαι και ζορίζομαι. Πώς θα κλείτω σε αυτά, ένας θεός ξέρει. Και έπρεπε να κάνω κάτι για λεφτά. 50... Ω, oh, LSF, γύρισε. Ήρθα και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 50 στο Beats. Καλησπέρα, Τζεωμάκ. Μαζί ήρθατε. Ραντεβού είχατε, ρε παιδιά. Τι γίνεται με εσάς. Ήρθα ξανά και παρεούλα. Μην ανοίξει το skill με το Royal Steel γιατί χρειάζεται ρουμπίνια και πολύ. Α, οκ. Okay. Το τόξο να ξεκλειτώσει είναι πολύ χρήσιμο. Βλέπω ότι έχετε κάψει το παιχνιδάκι. Είσαστε γεμάτοι tips. Ωραίοι. Σας βρίσκω ενημερωμένους. Μισό λεπτό γιατί το slime παραμονεύει. Νόμιζε δεν το είδα εγώ. Πρέπει νομίζω σιγά σιγά να βάζω εδώ να μην κάθεται κανένας. Π.χ. τα threads να είναι όλα. Να γίνονται. Άντε να τελειώσουν και τα call γιατί πολλοί έγιναν. Θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο bottle. Δεν νομίζω να χρειάζεται. Coins θέλω να φτιάξω. Οπότε χρειάζομαι gold ingot. Gold ingot πόσο μπορώ να φτιάξω. 10. Ωραία. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε λεφτά μετά. Είμαι κουρασμένος λέει ο παίχτης μου. Ναι, συγγνώμη παίχτη. Leather. Μαγειρεμένο ψάρι. Δίνει και καρδιά, αλλά τέλος πάντων έχουμε πολλά ψάρια. Α, μπορώ να κάνω παραπάνω backpacks και τέτοια. Με jelly, threads και leather. Οκ. Okay. Με hide. Ναι. Α, κατάλαβα. Οκ. Okay. Θα δοκιμάζω να κάνω upgrades όσο μπορώ και θέλω να αγοράσω και καινούργια περιοχή τώρα το συντομότερο. Angler, έπιασα 50 fish, έκανα achievement. Μπράβο. Level 11. Λοιπόν, πάμε εδώ στα skills. Πάρε banks όσο πιο γρήγορα μπορείς. Ψέξε μια δεκαριά, θα έχεις άπειρα λεφτά. Αυτό λέτε, το coinage. Καλησπέρα σε όλες παιδιά, για πάτα λίγο κλικ στο σημείωμα που έχει στην παρακάτω. Όχι, δεν πατάω τίποτα. Αυτό μου λέτε για τα πράγματα. Ή την οικονομία, νομίζω το banks. Το banks είναι το coinage νομίζω. Ξεκλείτωσε εμφάνιση, θα το τσεκάρω παιδιά, ναι τώρα. Έκο, είσαι ο καλύτερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το λουτάκι. Ξεκλειδώνω αυτό, παιδιά. Θα δω εσύ coins every time. 4 έξτρα. Το από κάτω λέει άλλος. Πήρες τη μαγεία, την πήρα τη μαγεία, ναι. Λοιπόν, ξεκλειδώνω αυτό προς το παρόν. Γιατί τώρα θέλω να φτιάξω έτσι κι αλλιώς coins. Α, και εδώ έχει το banking. Α, και ξεκλειδώνεις τα banks. Okay, είναι... Συνέχεια, οκ, okay, κατάλαβα. Σωστό. Λοιπόν, ας μαζέψουμε αυτά. Θέλουμε και άλλο gold εδώ πέρα. Και αυτό και τα leathers και ό,τι έχει. Έχουμε κάπου αγελαδίτσες. Χρειαζόμαστε το hide. Για να δούμε τι θα γίνει.
Λοιπόν, για να δούμε, αν έρθουμε εδώ να φτιάξουμε λεφτά, μπορούμε να φτιάξουμε 11. Θα χεστούμε στο τάλιρο που λένε και στο χωριό μου. Ζήστε, το έχει και στο Epic ή μόνο στο Steam. Νομίζω είναι μόνο στο Steam. Νομίζω είναι μόνο στο Steam. Ή τουλάχιστον εγώ μόνο στο Steam το έχω πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Αφού έχει πολλά υλικά για mines, θα μαζεύουμε. Είναι χρήσιμα. Ξεκλείδωσα εμφάνιση, λέει ο φίλος. Πήραμε ένα ρούμπι. Είναι το πρώτο μας ρούμπι. Ναι. Okay. Παιδιά, έχουμε 105 coins. Θα ξεκλειδώσουμε περιοχή. Απλά πάω λίγο να δω την καινούργια μου εμφάνιση που είπε, δεν ξέρω αν έχει γίνει, αλλά... Μισό λεπτό. Τα slimes πρέπει να τα σκοτώνουμε. Δεν είναι πολλά και είναι και επικίνδυνα. Ωραία. Για να δούμε. Έχουμε καινούργιο καπέλο. Ω, φις. Πώς είναι έτσι? Οκ. Wings όχι. Ωραία. Για λίγο θα μείνουμε έτσι. Δεν θέλω να είμαι μόνιμα έτσι, απλά θα δοκιμάσουμε όλες τις φάσεις. Ξεκλείδωσα το τόξο. Θα το κάνουμε και αυτό, παιδιά. Ένα-ένα. Λοιπόν. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί πήγαμε 165 coins. Χρήσιμο. Πάμε και εδώ. Θέλουμε leather. Δεν έχουμε hide. Θέλουμε thread. Κάνουμε και τα 5. Θέλουμε... Λισό λεπτό. Από sand, πόσο έχουμε sand? 21. Κοιτάξτε να δείτε. Και στο βίντεο τα έψαχνα. Medium backpack, θέλει leather. Και εδώ, θέλει πολλά πράγματα εδώ. Γράψτε άκυρο. Cooked fish, 9. Να είμαστε σίγουροι. Και λέω να αγοράσω καινούργια περιοχή. Ήρθε η ώρα να αγοράσουμε καινούργια περιοχή, παιδιά. Έχουμε εδώ με το 60. Έχουμε εδώ με 80. Ας πάμε στο 80. Τι είναι αυτό? Έχει κάτι περίεργα πράγματα. Θέλω να αγοράσουμε και το 60. Και το 60 λοιπόν. Και πήραμε και expansion. Πήραμε τέτοιο. Τελικά τι είχε το chest? Τι είχε το chest? Α, μια λάμπα που μας ακολουθεί. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Καταρχήν, μπορούμε να βάλουμε μια γέφυρα. Μια γεφυρούλα. Ας τη βάλουμε... εδώ έτσι, διπλή, για να μπορούμε να περνάμε. Και από εδώ πάνω θα μπει εδώ η γέφυρα. Δώσε γέφυρα στο λαό. Για να περάσουμε απέναντι. Εσείς τι είστε? Τι είναι εσείς εσύ? Όπα, αυτός με πέτυχε, ρε παιδιά. Είμαστε γαμάτοι και εμείς σε αγαπάμε. Τι έγινε? Φανς μου είναι αυτοί. Ξέρεις, μου στέλνουν μηνύματα αγάπης. Είσαι, λέει, το αγαπημένο μου άτομο στην ιστορία των πάντων. Ναι, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Έχετε κάνει subscribe τουλάχιστον, ξέρεις. Θα μπορούσαμε να είμαστε φίλοι πολύ. Okay, τώρα είναι creepy αυτό που λέει. Όταν εγώ μεγαλώσω, θέλω να γίνω σαν εσένα. Ναι, okay. Ξέρει κανείς τι είναι αυτή η τύπη, παιδιά, γιατί με κριντζάρουν άσχημα. Ρούμπι καινούριο, μπράβο μας. Πρέπει να φάω, λέει ο παίχτης. Άντε, ας φάμε λίγο. Να φάμε seaweed. Να ξεκλειδώσω το trade, λέει ένας φίλος. Το έχω υπόψη μου, ναι. Πάρε νησιά, ρε. Ναι, πήρα νησιά ήδη. Ωραία. Έχουμε πιάσει ένα σωρό πράγματα. Τέλεια. Έχω αυτή εδώ τη γωνιά έτσι. Και πάμε και από κάτω να δούμε τι έχει. Με τα βουβά. Με κυνηγάνε. Πού πάει αυτό? Πρέπει να μάθω να κάνω kite. Έλα ρε ταύρε. Πάει αυτός. 2 meat και 3 hide. Πάλι με πέτυχε.
πάει κι αυτός, παιδιά μου, τι γίνεται με αυτούς τους τύπους. Πολύ επιθετική, σκότωσε ότι έχει loot, λέει. Και άλλος λέει, μην τα σκοτώσεις. Τι να κάνω τελικά. Πάει αυτό όμως. Ή, όχι. Foraging Ovelisk, λέει. Κερδίζεις bonus XP που να μαζεύεις herbs και crops. Μόνο ένας οβελίσκος μπορεί να είναι active κάθε φορά. Ναι, οκ. Okay. Πάει κι αυτός. Πλέον έχω μάθει να σας κάνω... kiting. Πάει κι αυτό. Ωραία, οπότε νομίζω μπορούμε να φτιάξουμε leather πλέον. Έτσι, πρέπει να πήραμε πολλά πράγματα εδώ. Για να δούμε. Άστε έτσι να πάνε. Όχι ρε, εντάξει. Για να δούμε. Leather. Ου, 4. Μια χαρά, περιμένουμε. Και έχουμε και μερικά ψάρια εδώ πέρα. Θα τη φτιάξουμε την τσάντα, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Και νομίζω πως αν μπορώ να φτιάξω gold ingot, πρέπει να τα κάνω για να βγάλουμε και άλλα λεφτά. Nice. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σε σένα, killer. Ωραία. Προσπαθώ να γεμίσω όσο γίνεται τώρα που φτιάχνουν πράγματα. Α, μαζεύω πιο πολύ XP με τον οβελίσκο όσο τον έχω ενεργοποιήσει όπου και αν είμαι ή όταν είμαι κοντά στον οβελίσκο. Δηλαδή εδώ θα είναι καλύτερα. Γιατί έχει ένα χρόνο τώρα, είναι πίσω από τη webcam. Μου έχει βγάλει ένα χρόνο. Όπα, 100 bits από τον killer. Θα το διαβάσει άρα και το 100. Όχι. 100 bits από τον killer, 35.900. Ευχαριστώ πάρα πολύ ρε killera. Να είσαι καλά. Για την υποστήριξη. Παίρνεις skills που σου δίνουν δυνατότητα να χτίσεις κάποια κτίρια για να κάνεις πρόοδο. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ τι ήθελα να κάνω, να φάω βασικά ήθελα. Και έχουμε εδώ τα ψαράκια μας. Για να δούμε. Μαζέψουμε αυτά που είναι πάντα χρήσιμα. Και θέλω να φτιάξω τώρα που έχουμε όλα αυτά και το medium backpack. Έτσι, το οποίο θα είναι χρήσιμο. Θέλω να φτιάξω και coins. Τέλεια. Αυτούς εδώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τι συμβαίνει, λέει. Μη φοβάστε, πλάκα έκανα. Γιατί το κάνεις αυτό στο μάτα, λέει. Α, το βάρεσα κατά λάθος. Όχι, είναι φίλοι μου και τώρα τους πρόδωσα. Δεν μ' άρεσε αυτό που έκανα. Νομίζω πως χαλάρωσαν πλέον, εντάξει. Σε ξέρω από το Dead by Daylight. Ευχαριστώ. Έχουν πέρασει πολλά χρόνια από τότε. Πάρε κι άλλα tip να ξεκλειδώσει με skill για κάτι και παπούτσια. Λοιπόν, πήραμε το καινούργιο backpack. 4 καινούργια slots. Ωραία. Και coins όλα καλά. Και σε λίγο παίρνουμε level, πάμε level 12 όπου να είναι. Για μισό λεπτό να δούμε εδώ τι άλλο έχει. Cooked fish. Ας τα κάνω ξέρω εγώ και τα 5. Καθώς εγώ μαζεύω εδώ τα gold. Ξεκλείδωσε φάρο να βάλεις 5 μαζί, είναι OP. Το έχετε κάψει το παιχνίδι, είσαστε πολύ καλοί βλέπω. Λοιπόν, μέχρι τώρα θες live, δεν ξέρω. Το αγοράζεις στο game, ναι παιδιά, είναι στο Steam. Πιάσε τα economy skill για να μπορείς να κάνεις πράγματα, λέει. Ξεκίνησε να φτιάχνεις στήλη γιατί μπορεί να βοηθήσει. Βλέπω... Λυπήσου, τα δίνουν απλά beats. Ω, οκ. Okay. Δεν τα πείραξα κατά λάθος. Σκότωσέ τους, λέει. Γιατί βρίζεστε. Ωραία. Level 12, επιτέλους. Τώρα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά, παιδιά. Γιατί βλέπω εδώ... Για να δούμε. Μου είπετε καταρχήν bank, λέτε πολύ, να έχουμε τράπεζα. Πολλοί μου λέτε να έχουμε trade. Να δείτε τώρα σε τι δίλημα με φέρνετε. Εδώ κερδίζουμε απλά 40 coins. Οκ, αυτό είναι λίγο ό,τι να είναι. Μου είπατε κάποιοι για να ξεκλειδώσω μπότες και γάντια. Άλλος μου λέει ξεκλείδωσε τόξο OP. Λοιπόν, εδώ ξεκλειδώνουμε τα windmills.
που ίσως το χρειαζόμαστε γιατί από εκεί θα κάνουμε τα samplings, νομίζω. Λοιπόν, ας ξεκινήσω εγώ με την τράπεζα. Trade μου λένε όλοι. Άλλος μου λέει τράπεζα, πάρε market μου λέει. Λοιπόν, πάμε με το market, εντάξει, πάμε market. Και μετά πρέπει να πάμε βέβαια προς τα κάτω στο farming, παιδιά, γιατί θέλουμε windmill λογικά. Πάμε λίγο να δούμε τι άλλαξε. Λοιπόν, πού είναι τα κτίρια. Η τράπεζα δίνει tokens από το πουθενά. Οκ. Τα κτίρια είναι στο market εδώ. Θέλει 20 brick και 5 leather. 20 brick. Και ξεκινάμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε τα 20 μπιτάκια μας. Ωραία. Πού θα μας πάει κάποια στιγμή. Θα πάρουμε αρκετά και άλλα level και θα τα βρούμε όλα. Τι να κάνουμε, είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω ποιο να πρώτο κοιτάξω εγώ τώρα. Έχουμε και beats εδώ, έτσι. Έπεσε στην παγίδα μου, μάχα χάλεει. Με κατέστρεψε ο Δημήτρης. Ωπ, εδώ έχουμε κρέατα. Μην τρέχεις κρατάκι. Ωραία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εδώ. Κάνε τρίτη και πουλα αυτό με τα δέντρα. Πώς μπορώ να παίρνω το καλύτερο, το πιο γρήγορο XP, πώς το παίρνεις. Παίρνεις ίδιο XP κόβοντας δέντρα και κόβοντας κάτι άλλο. Να ξέρω ότι να προτιμώ να κόψω κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Πάντως το επόμενο θα ξεκλειδώσω σίγουρα τα windmills, να ξέρετε. Ωραία, για να δούμε. Αυτό δεν είναι XP νομίζω, οπότε είναι καλό. 10 XP. Πήρες εμφάνιση. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό με την εμφάνιση, γιατί εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι. Σκότωσε ένα κοτόπουλο. Γιατί δεν το λυπάστε. Θα το σκοτώσω. Κρέας δίνει, οκ. Okay. Πήρα και το XP μου. Κάθε αυτό και το καιρό θα σου δώσω καινούργιες σκρόλες που θα είναι πιο χρήσιμο αυτό με τα δέντρα και θα τις χρησιμεύσουν πάρα πολύ. Οκ. Okay. Θα το τσεκάρουμε. Ο γέρος στα δέντρα κάτι θέλει. Ναι, θέλει κάτι που ξεκλειδώνεται με... Μάλλον με το windmill. Όπα, έχω 1000 items στο inventory μου και πήρα achievement γι' αυτό και έκανα ένα reward. Για να δούμε. Τι έχουμε αλλάξει εδώ. Οπ. Έχουμε καπέλο πλέον. Βλέπετε πως φαίνομαι. Backpack fancy. Wings none. Λοιπόν, ξεκινάμε το καπελάκι τώρα. Πολύ πιο μάγκας. Bank κάνει στο νέο level μου λένε. Νομίζω πως θα μπορούμε να περιμένουμε λίγο για τα banks. Θέλω... Πού είναι τα κτίρια. Economic. Μας λείπουνε 5 leather. Μπορώ να φτιάξω μόνο ένα. Χρειάζομαι hide για να γίνει αυτό, έτσι. Οκ. Okay. Για να βρούμε hide πρέπει μάλλον να σκοτώσουμε... Τι να σκοτώσουμε, ξέρω εγώ. Όπου έχει αγελάδες, αλλά δεν έχει πουθενά αγελάδες πλέον. Θα το δούμε. Είναι seed από τα windmill. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε windmill, παιδιά, το επόμενο. Πρέπει, ναι. Ωραία. Έχεις κλειδώσει chest. Όχι, δεν ξέρω πού το βρίσκω. Κάντω και μια μικρή σειρά. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Γιατί το παιχνίδι έχει πολλά σημεία τα οποία... πώς να σας πω, δεν ξέρω πώς να το μοντάρω το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει... Τεχνικά έχω ενδιασμούς. Λοιπόν, ας πάρουμε και ένα ψάρι εδώ που έχουμε άπειρα. Ωραία, κόκαλα δεν έχουμε βρει ακόμα. Όπα. Για να δούμε. Πόσο level είμαστε, 12 level και θέλουμε ακόμα αρκετό, είμαστε στα μισά για να πάρουμε και άλλο level.
ήμασταν εδώ πάνω και φτιάξαμε κάποια π.χ. thread, μπορούμε να φτιάξουμε μερικά. Φτιάχνοντας πράγματα εδώ πέρα, παίρνουμε level από το 200, ας πούμε θα πάει 200 γάτι, όταν πάει... Όχι. Όταν κραθάρουμε πράγματα δεν παίρνουμε level, όπως το ARK ας πούμε. Γεια σου Ζησάρα, γεια σου φίλε. Οπότε δυστυχώς έπρεπε να είχαμε, όταν κραφτάραμε εδώ κάτι θα έπρεπε κάτι να γίνεται, δεν μπορούμε να κάθομαστε έτσι. Έχουμε 12 gold, θα τα ανεβάσω κι άλλο. Θα προσπαθήσω να κάνω όσο πιο πολλά ingot μπορώ για να έχουμε κέρματα και να αγοράσουμε καινούργια περιοχή. Μέχρι τότε εγώ κόβω δέντρα για να πάρουμε XP και να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε το windmill για να μπορέσουμε να κάνουμε το quest του γέρου. Θέλει 30 saplings ο γέρος. Τα seed είναι από τα δέντρα. Πούλε τα μισά ξύλα στο market και μετά αγόρασε τα νησιά στα αριστερά και κόβαλα. Okay. Αυτό που χρειάζομαι εγώ είναι leather. Για να μπορέσω να κάνω το market, να το φτιάξω. Παίρνεις XP όταν ψήνεις κάτι. Okay. Μόλις τελειώσουμε τα gold εδώ θα ψήσουμε ψάρια. Αλλά δεν βλέπω πουθενά αγελαδίτσα. Τι κάνει τα φόπλακα στο κάτω νησί, ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Μπαρμπαμπόκας. Εγώ δεν γνωρίζω, οπότε όποιος μπορεί να του πει. Εγώ πατάω ε εδώ και κερδίζεις λέει bonus XP μαζεύοντας herbs και crops. Μόνο ένας οβελίσκος μπορεί να είναι active. Οπότε τώρα όσο μαζεύουμε herbs και crops λογικά έχουμε παραπάνω XP, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε αυτό. Ταύρους πάντως δεν έχω ξαναδεί να κάνει spawn. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να ψήσουμε ψάρια. Τρία ψάρια, γιατί δεν έχουμε πολύ coal, οπότε μάλλον πρέπει να κάνουμε λίγο coal. Κάνουμε ας πούμε 30. Coins, 12. Μπαμ. Κάνουμε τα κοϊνάκια μας, κάνουμε το bank please, θα δεις πόσο καλό είναι να το φτιάξεις. Παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί έχω και ένα quest να κάνω και θα κάνουμε και τα banks. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα. Αλλά δεν μας δίνει και πολλά πράγματα να σκοτώσουμε εδώ πέρα για να πάρουμε... πώς λέγεται... hide. Π.χ. αν σκοτώσω την κότα μπορεί να δώσει hide ή μόνο κρέας δίνει. Μόνο κρέας δίνει προς το παρόν. Οπότε αυτό μας δυσκολεύει κάπως. XP παίρνεις από το crafting να ξεκλειδώσεις το skill. Α, οκ. Okay. Πόσο κοστίζει το παιχνίδι, δεν θυμάμαι, νομίζω κανένα 20 ευρώ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Σίγουρα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα στο παιχνίδι και να σου φάει την ώρα χωρίς να καταλάβεις. Π.χ. έχει περάσει τώρα μία ώρα και νομίζω πως τώρα άνοιξα το live, ξέρω εγώ. Έτσι νιώθω. Λοιπόν. Θέλω να δείξω το trade. Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μπορώ να αγοράσω καινούργια περιοχή. Θέλω να κάνω το trade, απλά δεν βρίσκω πουθενά ζώα. Για να κάνω leather. Για να κάνω hide στην ουσία. Για να χτίσουμε το market. Θέλουμε άλλα δύο leather. Τι ήθελα να πω. Α, ναι, την αγορά των κτηρίων. Έχουμε εδώ, 270 κάνει. Και έχουμε και εδώ που κάνει 280. Εδώ μου αρέσει και πολύ. Ουράνιο τόξο. Και έχει και αυτά εδώ. Οπότε πάμε να δούμε τι είναι. Θα φτιάξουμε μια γέφυρα από το κάτω. Από τον παππού. Εδώ πέρα βοηθάει. Farming. Εδώ. Να έχουμε όλα τα νησιά ενωμένα. Τέλεια, έχουμε δύο hide πλέον. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω καν, απλά το έκανα. Το Ράνι Τόξο δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Αν ξέρετε να μου γράψετε.
Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Επίσης θα ήθελα να βάλω και εδώ πέρα ξύλα. Για να δω τι είναι αυτά. Προσπαθώ τίποτα. Γεια, είμαι νέος. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Σαν πόρταλ μοιάζει. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι φάση. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω με τα μανιτάρια τι παίζουν. Λοιπόν, πατώντας παύση το μεταξύ, δεν κάνει παύση το παιχνίδι, έτσι το έχετε παρατηρήσει. Ουράνιο τόξο, λέει, πάρε τα χρώματα του ουράνιου τόξου και σπάσε τα μανιτάρια που είναι το ίδιο χρώμα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Α! Κόβεις τα λουλούδια ανάλογα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Δηλαδή, έτσι, με τη σειρά από το κόκκινο, πορτοκαλί, ξέρω εγώ, κίτρινο, πράσινο, έτσι. Κάνω λάθος. Είναι γρίφος για τσέστ. Α, έχει και γρίφος το παιχνιδάκι. Level 13, μισό λεπτό. Πήραμε το level μας. Φεύγω, καλό live. Ευχαριστώ που περάσατε. Σπάσατε τα χρωματιστά λουλούδια με τη σειρά των χρωμάτων του ουράνιου τόξου. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, πρέπει να πάμε εδώ για farming, παιδιά. Θέλουμε και το φτιάρι και τα windmills. Έχεις μια άγκυρα στο inventory. Παίρνω το αυτό. Και μετά μένει novice scrolls και agriculture που λέει farmers, ζώα κτλ. Για να δούμε τι να κάνουμε εδώ με αυτό το πράγμα τώρα. Πρέπει να φάω, λέει ο παίχτης μου. Μισό λεπτό, παίχτη μου, να φάμε εδώ. Τι έχει εδώ να φάμε. Beats. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μάλλον με το κόκκινο. Ή αυτό είναι το δεύτερο χρώμα. Λοιπόν, αυτό είναι το μοβ. Θεωρητικά είναι το τελευταίο. Ή το πρώτο. Ξεκινάμε με το κόκκινο. Μετά πάμε προς κίτρινο, πράσινο, μπλε και μοβ. Είναι κάτι που δεν βλέπω. Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μοβ ή το αντίθετο. Οχ. Ναι, οκ. Okay. Δεν το είχα δει αυτό, ήταν πίσω από το δέντρο. Πάμε από την αρχή. Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε και μοβ. Πού είναι το μοβ? Μπαμ! Άντε, γεια! Ταραν! Χρειάζομαι κλειδί. Μπράβο, ρε παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου ανοίξατε τα μάτια. Τόσα χρόνια ξέχασα το πορτοκαλί. Ναι, ισχύει. Δεν ήξερα ότι υπάρχει. Για μισό λεπτό. Για μισό λεπτάκι. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, θέλω σιγά σιγά. Λογικά χρειαζόμαστε gold ingot 14. Εντάξει, κανένα θέμα. Για να φτιάξουμε. Ω, σόβελ. Χρειάζομαι το σόβελ. Μισό λεπτάκι. Για άλλο ήρθα εγώ. Το σόβελ με μάρανε. Έχουμε λουτάκι. Σε πρώτο κρύο ζήσει για να βρει μια thick κοπέλα και πολλά burgers. Έτσι, ακούστε τον φίλο μας. Ευχαριστώ για το λιτάκι. Οι πέτρες δίνουν παραπάνω experience. Γιατί παίζεις? Παίζω forager. Λοιπόν, κόβω εδώ. Μπορούμε πλέον να φτιάξουμε καινούργια κτίρια. Μπορούμε να φτιάξουμε στο farming windmill και χρειαζόμαστε bricks. Ακόμα στο market έχουμε θέμα εδώ. Να φτιάξουμε leather. Να το σόβελ. Τι κάνει το σόβελ, δεν ξέρω. Γελάμε το ίδιο με το loot. Λοιπόν, την ενέργεια πρόσεχε, μου λέτε. Λοιπόν, σκάψε dirt για να κάνεις plant crops, λέει, για να βρεις items. Καλή φάση. Δηλαδή εδώ. Α! Καλό, καλό, καλό. Εντάξει, το παραδέχομαι. Υπάρχει ένα μοτίβο σε όλα αυτά. Για πάμε λίγο οικονομικά. Market, χρειάζομαστε ένα leather ακόμα.
Και εδώ χρειαζόμαστε και μερικά bricks ακόμα. Ας το κάνουμε, ξέρω εγώ, άλλα 20. Άλλα 30. Δεν γίνεται 30. Πάμε στα 25 γιατί έχουμε και OCD. Άντε να δούμε τι γίνεται εδώ. Πεινάει ο παίχτης μας, λέει. Και πάμε... Εδώ να φάμε. 51 bits. Τσιρένα. Θα συνεχίσει. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 51 σου τσιρένα. Killer. Τσιρένα. Hashtag τσιρένα. Ο τρολάς. Τι έχασα, μερικά τσιρένα του killer. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Λοιπόν, δες την άγκυρα μου λένε. Όχι, ενεργοποιημένη είναι η άγκυρα, μια χαρά. Κάνουμε και τα bricks εδώ για να φτιάξουμε windmill. Πού είναι το windmill, εδώ πέρα. Ω, είναι τεράστιο το windmill. Είναι τεράστιο όντως, παιδιά. Πού να μπει. Θα το βάλω εδώ κάτω. Θα κρύβει πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Πού να μπει ρε παιδιά. Εδώ πέρα λέω να το βάλω. Θα καθαρίσει λίγο το χώρο για να μπει το windmill. Το key θα το κάνεις. Το ξέχασα το key, αλλά ναι, θα το κάνω και το key. Είδατε. Σκότωσα τα beats για χώρο. Πρέπει. Έχουμε γεμίσει, απλά θα κάνω λίγο χώρο εδώ πέρα για να φτιάξω το πραγματάκι. Oh, μου την έφερε. Windmill θα μπει εδώ πέρα. Το κλειδί, ναι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Τσιρένα. Ωραία. Πάμε, windmill. Εδώ, μπαμ. Έτοιμο το windmill, παιδιά. Ή, τρεις sapling. Θέλει citrus. Άμα το ξέρω δεν θα τα τρώγα. Και μπορούμε να φτιάξουμε seeds για τα πάντα. Cotton, beet. Μπορούμε να κάνουμε δικιά μας φάρμα δηλαδή. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε στην τύχη πότε θα βγει κάτι. Καλό αυτό. Λοιπόν, κλειδί. Θέλουμε 3 iron ingot. Καλά, εγώ θα βάλω να κάνει τα περισσότερα όσο γίνεται. Ένα. Χρειαζόμαστε coal. Άντε, κάνε μερικό coal εδώ πέρα. Καθώς εγώ... Πρέπει να κόψουμε δέντρα τώρα για να πάρουμε citrus, παιδιά. Σκότωσα τα μεγάλα beets. Όντως. Ευχαριστώ και τα καλά σας λόγια, παιδιά. Beets. Seaweed. Δεν ξέρω αν πρέπει να σκοτώσω τα μεγάλα beets, η αλήθεια είναι. Είναι κρίμα. Τώρα μπήκα, λέει, παιχνιδάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκοτώσω, λέει, αυτά που είναι πάνω και τι θα μου αφήσουν να φυτρώσουν και άλλα πράγματα. Θα δοκιμάσω να κάνω αυτό μόνο. Ω, 15 bits έδωσε, φίλε. Oh no! Άλλα 15 bits. I still love you, λέει το άλλο. Είναι κρίμα, δεν θέλω να τα σκοτώνω. Τι φάση. Αφήνω το κεντρικό, παιδιά. Έτσι, για πλάκα. Κρίμα είναι το παιδί. Δεν υπάρχει λόγος να το σκοτώσεις, απλά κάνει δεύτερο φούρνο. Α, ναι, γιατί δεν σκέφτηκα να φτιάξω ποτέ δεύτερο φούρνο. Καταρχήν είναι φθηνός. Ένας φούρνος δεύτερος. Είναι φθηνός. Εδώ πάνω θα το βάλω. Θα κάνω χώρο να βάλω εδώ πάνω. Και το market πρέπει να κάνουμε, δεν έχουμε leather, παιδιά. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Δύσκολη η ζωή. Όχι, δεν ήθελα εδώ. Το OCD μου. Μπορώ να το σπάσω. Θα το σπάσω. 12 έδωσε πίσω. Ελπίζω... Α, όλα τα έδωσε πίσω. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Το έφτιαξα εδώ. 7 τέτοια. Τέλεια. Και εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Π.χ. gold...
coal, ας πούμε, μπορούμε να φτιάξουμε. Τώρα που έχουμε πολλά, θα κάνουμε 100. Το παιχνίδι είναι multiplayer. Όχι, δεν έχει multiplayer, παιδιά. Ο απάνθρωπος ζήσεις λέει, όχι, μην μου τη λέτε. Είναι απλά ένα παιχνίδι. Λοιπόν, κάνω coal όσο μπορώ. Και θέλω τώρα, για να γίνουν τα samplings αυτά, πορτοκάλια, citrus, όπως και αν λέγονται αυτά. Επίσης χρειάζομαι επιγόντως να φτιάξω το κλειδί. Νομίζω μπορώ ήδη να το φτιάξω, οπότε το κραφτάρουμε. Πεινάει ο παίκτης για άλλη μια φορά. Τέλεια. Επίσης μπορώ να κάνω εδώ πέρα το ψάρεμά μου. Μια χαρά. 100 τζέλι σκότωσα, λέει. Έχω στο inventory μου και μου έδωσε reward κάτι καινούργιο, το οποίο μου φαίνεται πολύ πιο όμορφο από αυτό που είμαι τώρα, μάλλον. Για να πάμε να δούμε τι μπορώ να φορέσω. Φεντόρα. Οπ, να το. Slime hat. Ναι. Wings δεν μπορώ να έχω. Οκ, γύρισα στην άσπρη μου μορφή. Είχα βρεθεί να με ψάρι. Γιατί δεν σκοτώνεις, αγάπη, αγάπη, σαν να σκοτώνεις εμάς. Όχι, μην το κάνεις τόσο τραγικό. Εσείς είστε real life, δεν είστε ένα παιχνίδι. Σκότωσέ το, σκότωσέ το, σκότωσέ το, βλέπετε. Έχω σαν μικρά διαβολάκια στα αυτιά μου τύπους να λένε σκότωσέ το. Πώς εγώ να μην υποκύψω μετά σε αυτή την μιζέρια. Οπ, να το καινούριο citrus εδώ. Πόσα έχουμε, 3 έχουμε μόνο. Ζούμε όλοι σε ένα simulation. Α, πήγαμε σε μεγάλες συζητήσεις τώρα. Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, παιδιά, και ευχαριστώ για την παρέα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εδώ πέρα, να το. Μπάνω που σου λέει σκότωσέ το. Όχι, εντάξει, δεν μπανάρουμε. Είμαστε καλά, παιδιά. Έχουμε ένα ήρεμο chat. Έχει κενά, όπου έχει κενά στη θάλασσα, βάλε γέφυρα. Είμαι τσιγκούνης ακόμα και σε αυτά. Για μισό λεπτό τώρα, τι να κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε πολλά beats καταρχήν. Και κόβω για να μαζέψουμε citrus, έτσι να θυμίσω. Σκότωσέ το με τη σκοτώνει, σκότωσέ το με τη σκοτώνει. Ορίστε, κάποιο είναι αναποφάσιστο εδώ πέρα. Ο killer δεν μπορεί. Είσαι άκρατο, ζήσει, δεν έχει ψυχή. Έχω ψυχή. Και είναι κακιά. Όχι, εντάξει. Μόλις έσπασες και ξανέβαλες το φούρνο, σου έδωσε 12 XP. Hey, βρήκες exploit. Τι φάση. Oh, level 14. Για μισό λεπτάκι τώρα όμως. Γιατί έχουμε καινούριο skill. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο. Να κάνουμε το banking. Που μου λένε όλοι, κάνε το banks και κάνε το banks. Να κάνουμε το banks, να δούμε τι θα γίνει. Μπαμ! Και έχει καινούρια. Εδώ τι είναι αυτό. Treasury. Okay. Storage. Ξεκλονείς vaults. Και αυτό με τα 40 coins είναι καλό. Πρόκειται να το Slime Rancher. Πρόκειται. Απλά θέλω υπομονή και ψυχραιμία. Κάνει τα γάντια. Τα επόμενα παιδιά θα είναι τα γάντια, παιδιά. Να ξέρετε. Και μετά τα γάντια θα κάνουμε και το skill bow. Έχω πάρει με τη σειρά εδώ όλα τα δέντρα. Αν έρθει κανένας δασοφύλακας και δει τι έχω κάνει σε αυτό το νησί, δεν με σώζει τίποτα. Θα με ειδοποιήσω να κάνεις live και please, αν μπορείς, κάνεις και ένα live στο YouTube. Και τώρα έχω ειδοποιήσει. Άμα πας στο YouTube υπάρχει βιντεάκι και στο Discord server, άμα στο Discord, άμα έχεις πάει, άμα έχεις μπει στο Discord, σημειώνω, κάνω και εκεί την ανακοίνωση. Οπότε όπου και αν είσαι, ό,τι σου αρέσει, να με ακολουθείς. Ειδοποιώ παντού. Επίσης, αν κάνετε follow στο Twitch, εννοείται πως θα παίρνετε ειδοποιήσεις. Εδώ live θα κάνω, παιδιά. Εθιστικό game τελικά το Forager. Η αλήθεια είναι πως καταρχήν δεν με κουράζει καθόλου. Μπορεί να παίζω για πάντα. Και εννοείται πως δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Έχει πολλά πράγματα το παιχνίδι, όπως βλέπετε. Τι έχουμε πιάσει εδώ πέρα, τι έχει γίνει εδώ. Τι παιχνίδι είναι αυτό. Oh! Ωραία. Το κλειδί, εν τω μεταξύ, δεν πήγα ακόμα στο chest να το βάλω.
Λοιπόν, να το φτιάξουμε. Το σεντούκι ζήσει. Παίρνω request από τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το κλειδί το έχουμε φτιάξει, έτσι. Μπορώ να πάω κάτω να ανοίξουμε το... Τι έχει γίνει εδώ κάτω, ρε παιδί. Τι έχει γίνει εδώ. Λίγο λείψαμε και έγινε χαμός. Ει. Hey. Τα βολεύουμε. Για πάντα με τα πάντα. Είμαι νέος στο Twitch, αλλά όχι στο YouTube. Καλώς ήρθες και στο Twitch, λοιπόν. Ωραία πλατφόρμα είναι. Θα σου αρέσει. Ανοίγω εδώ να δούμε τι έχει. Top hat, λέει. Τα coins κοστίζουν 50% παραπάνω. Α, πλέον έχω γίνει λες και είμαι στην Μονόπολη. Δοκίμασε αυτό με το φούρνο να δούμε αν ισχύει όντως. Λέτε, είσαστε τσιτεράδες όλοι σας. Για μισό λεπτάκι. Καταρχήν έχουν τελειώσει εδώ τα πράγματα, δεν υπάρχουν πουθενά γελάδες και τέτοια. Ακόμα κόλ κάνει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Να φτιάξω ψωμί. Θέλει φλόουρ, φλόουρ. Να κάνουμε τα ψάρια. Ψήσουμε τα ψάρια. Πρώτον. Μετά. Ερχόμαστε εδώ. Τρία sampling. Τρία. Να δούμε πόσο θα βγάλει κάθε φορά. Ξέρω εγώ, θα δούμε. Gentleman λαγός. Παίξε μονόπολη τώρα που το είπες. Πολύ καλή ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάτι έτσι μικρό παιχνιδάκι που θα ήθελα να τα κάνω και live stream. Όπως ας πούμε το deal. Θα ήθελα πολύ να παίξω deal σε live stream. Απλά δεν ξέρω. Αν είμαι τόσο περίεργος εγώ ή αν σας αρέσει και εσάς αυτή η περίεργειά μου. Το πόσο περίεργος είμαι. Λοιπόν, αυτό εδώ δίνει με κάθε τέτοιο δίνει 3. 4. Οπότε πάει στο 8. Αν πεθάνεις κάνει new game, συνεχίζει από εκεί που είσαι. Η αλήθεια δεν έχω πεθάνει ακόμα για να ξέρω τι γίνεται. Αν ξεκινήσει από την αρχή πάντως, παιδιά... δεν μπορώ να το σκέφτομαι ότι μπορεί να παθώ όλη αυτή την ατυχία. Όπως ο Don't Starve, αν πεθάνεις, new game, ό,τι έγινε, έγινε. Ωραία. Μπορούμε να φτιάξουμε coins, 12. Τέλεια. Ψάρια, τα πάντα όλα. Επίσης, να δοκιμάσω αυτό που λέγατε. Θα κρεμίσω το φούρνο και θα το ξαναφτιάξω. Οκ. Α, δούμε. Έχουμε 203. Και πάμε να φτιάξω ένα καινούριο φούρνο όλο τυχαίως. Για να δούμε. Οχ. 229. Για να δω κάτι τώρα τυχαία. Αμ... 254. Νομίζω πως... Καταρχήν λέει δεν ξεκινά από την αρχή. Βρήκαμε ένα bug. Ένα bug βρήκαμε. Αλλά δεν μου αρέσει να παίζω με bugs και exploits. I'm still hungry. Νομίζω βρήκαμε το bug μας. Ζήσει πες μας ένα... Φλαβάλα. Είμαι σωστός, λέει ο Μπαρμπαμπόκας. Το πέτυχε. Καλό, καλό. Αλλά... Εντάξει, λίγο πολύ, ίσως να είναι το ίδιο με το να σκάβουμε και να φτιάχνουμε κάτι άλλο. Σου τρώει χρόνο, δεν είναι ότι το κάνει αυτόματα, ότι μπάγκαρε και έγινε χαμός. Τι έχουμε εδώ, μπορούμε να φτιάξουμε iron ingot πολλά και gold ingot πολλά. Να έχουμε εδώ να φτιάχνει, καταρχήν έχουμε 282 coins, μπορούμε να πάρουμε καινούργια περιοχή. 270. Μπαμ, πήρα και έχει ένα πολύ μαύρο σπίτι επειδή είναι βράδυ για μισό λεπτάκι. Οπ, μυρίζομαι ότι εδώ θα έχουμε... Stardew Valley! Είναι αυτή εδώ η φάση, παιδιά. Το έχω πετύχει σε save εκτός κάμερας. Καλώς ήρθες στο μουσείο, μας είπε ο τύπος που δουλεύει στο Stardew Valley στο μουσείο. Η κολεξιόν μας είναι, λέει, λίγο μη συμπληρωμένη αυτή τη στιγμή. Μπορείς να μας βοηθήσεις να κοιμήσουμε τα bundles. Θυμίζει και λίγο Community Center, έτσι. Θα παίρνεις ένα reward για κάθε τύπου συμπληρώνεις. Τσιτάρο με ζήσει. Μαριέτα. Δεν είδε κανένας. Εγώ απλά το δοκίμαζα. Oh no, λέει.
Okay. Μόλις ολοκληρώσουμε community center στο Stardew Valley, ξεκίνησε και εδώ πέρα. Special reward λέει αν τα ολοκληρώσεις όλα. Farming, ας πούμε. Και σου λέει τι πρέπει να συμπληρώσεις εδώ πέρα. Τα έχει με τη σειρά. Κατάλαβες. Mining. Πρέπει να αφήσεις, ξέρω εγώ, μερικές πέτρες. Π.χ. Bam. Move all. Complete. Μετά, ξέρω εγώ, σου λέει για κάρβουνο. Πάρε όσα έχω. Iron ore. Πάρε ένα. Gold ore δεν έχω. Τα έχω κάνει όλα να γίνονται ό,τι γίνονται. Π.χ. Ruby. 3. Μου λείπουν άλλα 2. Και γεμίζεις έτσι κάπως τα πράγματα. Το ίδιο γίνεται και με τα αυγά. Και με τα cotton. Λέτε να τα βάλουμε. Και τα beets. Και αυτό. Και τα αυγά. Cooking. Δεν θέλει αυτά, φαντάζομαι. Trapping. Πότε έκανε update το Stardew, είδατε, σας είπα και στο βίντεο ότι θυμίζει πολύ Stardew Valley η φάση. Εδώ θέλει citrus. Μπαμ, έτοιμο αυτό. Και τα φυτά εδώ. Πάρε και αυτό. Και το scroll. Άντε, πάρε και το scroll. Το έδωσα να πάει στην ευχή. Οκ. Okay. Building. Τι έχει εδώ. Τα θέλουμε αυτά, δεν τα δίνουμε. Δεν δίνουμε τίποτα από αυτά, είναι χρήσιμα. Η άγκυρα που δεν ξέρω καν τι είναι, τη βάζω εδώ. Έχουμε κι άλλη. Και φεύγω, εντάξει, το βρήκαμε το μουσείο, καταλάβετε περίπου τι γίνεται. Λες να βρεις τη Λία. Σε κάποιο νησί παίζει να με περιμένει κάπου η Λία. Να είναι σε φάση, επ, ήρθες εδώ για να γλιτώσεις. Νόμιζες ότι επειδή έκανα παιδί θα κλείσει το παιχνίδι και δεν θα ξαναπαίξουμε μαζί. Και ήρθε και η Λία, ξέρω εγώ, σε τέτοια φάση. Λοιπόν. Όλα κομπλέ και με αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε νησί που ξεκλειδώνουμε μας δίνει καινούργια περιπέτεια, ας πούμε. Ακόμα εγώ δεν έχω τελειώσει την περιπέτεια που έχει να κάνει με την... Μισό λεπτό γιατί πήγα να πεθάνω. Με τον τύπο που μου ζητάει τα samplings. Αλλά που θα μας πάει κάποια στιγμή. Αλλά για να γίνει αυτό θέλουμε citrus. Έχουμε ήδη ένα. Ας κόψουμε κι άλλα. Για να το δούμε. Τώρα για να είμαστε τυχεροί για τα citrus δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πέρα από το να κόβω δέντρα υπάρχει άλλος εύκολος... Farm and beach να κάνω. Αδερφινίτσο! Και εσύ εδώ! Άντε να κάνουμε farm and beach. Δεν λέμε όχι. Όπα. Αλλά σε ποιο σημείο. Να δω τα skill μου, αν κάποιο από τα skills μου δίνει περισσότερα citrus, λέτε. Για να δούμε. Λογικά. Agriculture. Cooking. Όχι. Hunting που είναι με το bow. Δεν νομίζω. Οπότε θα περιμένουμε. Ζήσει το γέρο. Ναι, ο γέρος όμως πρέπει να γίνει με τα citrus. Καλησπέρα, Ζήση και στα παιδιά. Καλησπέρα, φίλε μου. Έχει τροφή για ζώα στο Winnie. Φτιάξει και δώσει τα κοτόπουλα. Τι? Animal feed. Τι είναι αυτό, τι φάση. Και πού βρήκα εγώ τα σκατά, γιατί έχω δύο poop. Να τα. Πού βρήκα τα σκατά, ρε. Δεν θα το φτιάξω, γιατί θα χαλάσω τα σκατά, ίσως... Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Απλά θέλω, ας πούμε, να φτιάξουμε ένα τέτοιο και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, κόψουμε και τα άλλα. Φεύγω, Ζήση, δουλεύω πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά να έχεις, καλή ξεκούραση. Θα το δεις στο YouTube, θα μπει κανονικότατο το βίντεο. Ποιο χαίστηκε, έλαντε. Έγινε χαμός εδώ πέρα. Και το έχω εγώ στην τσέπη. Ήταν από μια κότα, ε. Οκ. Okay. My energy is low. Θα το κάνω εδώ live, παιδιά, το παιχνίδι. Δεν θα είναι σειρά. Αν σας αρέσει, μπορούμε να κάνουμε και άλλο live stream. Φτιάξε τροφή για ζώα, τα είσαι μια γελάδα. Και τι θα γίνει, παιδιά. Για κάντε με ένα spoil.
Λοιπόν. Market δεν μπορώ να κάνω, παιδιά, γιατί μου λέτε γιατί δεν κάνεις market. Δεν μπορώ να κάνω γιατί δεν έχουμε βρει καθόλου leather. Δυστυχώς. Βέβαια, δεν έχω τσεκάρει τη bank. Θέλει bricks και steel. Ω, θέλουμε steel, ε. Λέω κι εγώ, θα ήταν τόσο εύκολο. Live σειρά, μπορεί, αν σας αρέσει. Και η τράπεζα, παιδιά, θέλει steel. Για να κάνουμε steel, πρέπει να ξεκλειδώσουμε το steel. Μαζεύω σίτρους, έχω φτάσει στα 7. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα δεν την ενημέρωση. Θα μπει YouTube να τα δεις όλα ό,τι έχασες. Προς το παρόν συνεχίζουμε εδώ πέρα. Εννοείται να κάνεις κι άλλο live stream, ούτε συζήτηση μεγάλη το παιχνίδι. Το έχουμε λατρέψει, το έχουμε λατρέψει εξαιτίας σου. Το κάνεις τόσο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό και δεν βαριόμαστε καθόλου. Έχεις 4 leather νομίζω. Πάνω να τσεκάρω τώρα. Ευχαριστώ Παρπαμπόκα για τα καλά σου λόγια. Ω, σκότωσα κατά λάθος την κότα. Το έχεις στο στυλ. Τι είπες τώρα. Όχι, 0 στα 1 λέει. Είναι μικρή ιδέα, βετηρή. Για μισό λεπτάκι τώρα, γιατί έχουμε... Water shovel. What? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως και water shovel. Glass. Μπορούμε να κάνουμε και λίγο glass. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε λίγο coal. Να κάνουμε 90 coal. Να έχουμε. Για πάντα. Ωραία. 3 sampling. Βάλτε εδώ να έχουμε. Είμαστε στα 16 στα 30. Τα quest αυτού του γέρου είναι λίγο ενοχλητικά, μπορώ να πω. Oh. Medium wallet. Oh, θέλει πολλά πράγματα, δεν γίνεται. Big pack, θέλει bone, leather. Μας λείπουν 2 hide, παιδιά. Για να πάρουμε hide, δεν έχω ιδέα για το που μπορούμε να βρούμε καινούργιες αγελάδες. Καινούργιες αγελάδες, μπορούμε να εκτρέφουμε κάπου αγελάδες. Αυτή είναι η απορία μου εμένα. Level 12, άντε γεια. Τα καταφέραμε. Ο παίκτης μας πεινάει. Μισό λεπτάκι. 50 items για φούρνο. Και ξεκλείδωσα καινούργιο πράγμα για το κεφάλι μου. Κάτι που είναι σαν καπέλο από bricks. Το οποίο, πώς το λένε, τούβλα. 15. Τι, το χάσα. Ρώτησα κάτι, για γράψτε μου λίγο. Φτιάξε βόμβες. Α, να φτιάξω βόμβες, λέει γιατί αξίζουν. Θα βγει YouTube γιατί φεύγω. Ναι, θα βγει YouTube, παιδιά. Εννοείται πως αν έχετε δουλειά, μην κάθεστε με το ζόρι. Θα τα δούμε όλα στο YouTube κανονικότατα. Ναι, το κάναμε το double foraging. 15 level. Α, ναι, μισό λεπτάκι. Πήραμε το shovel. Μεγαλύτερο dig area. Ωραία. Και ποτισμένο το πράγμα. Πάμε να δούμε λίγο τα... Μισό λεπτό γιατί θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Εκτός κάμερας. Μου επιτέθηκαν τα πάντα. Ωραία. Εκείνοι πέρασαν. Θα φάμε και λίγο ψαράκια. Και έχουμε και λέμε. Εδώ είναι. Skills. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Μπού λέει εδώ πέρα ο φίλος. Βιάστηκες να τις αφανίσεις, λέει η Σοφία. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι τόσο πολύ το leather που δεν σκέφτηκα ότι μπορούμε να τις κάνουμε κάτι. Όπα. Ο Λεωνίδας επέστρεσε. Γεια σου, Λεωνίδα. Hello. Ευχαριστώ για τα 100 μπιτάκια. Welcome back. Έχεις χάσει λίγο live stream, βέβαια. Θα το δούμε στο YouTube, θα το ανεβάσω. Πάμε για τα gloves που λέγαμε. Boots και gloves, τα οποία δεν ξέρω που βοηθάνε, αλλά θέλω να τα κάνω. Θα ήταν ωραίο για κινητά, τι λες. Ναι. Δύσκολο, δεν ξέρω πώς ο χειρισμός του, αλλά αν έχετε συνηθίσει να παίζετε με κινητά, δεν θα ήταν άσχημο, όντως.
Στείλ στο φούρνο να τελειώνεις με αυτό. Α, μισό λεπτό. Όχι εδώ. Α, έχουμε για στείλ. Ω, ναι ρε παιδιά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, ναι. Οπότε, τι έπρεπε να φτιάξουμε στείλ. Α, bank. Ναι, για το στείλ το θέλαμε για την τράπεζα. Για να δούμε. Economic. Steel 1, θέλουμε 10 gold ingot και bricks. Οκ. Ο ένας φούρνος εδώ είναι γεμάτος. Πρέπει να φτιάξω και δεύτερο φούρνο, μου φαίνεται. Θα τον βάλω εδώ για λίγο. Ο λόγος είναι γιατί όλο τυχαίως θα χρειαστεί να τον κατεδαφίσω. Απλά θέλω να καθαρίσω λίγο το χώρο πριν τον κατεδαφίσω. Εντάξει, τώρα μπορεί κατά λάθος να πάρω λίγο παραπάνω εξπίγητ διαλύοντάς τον και ξαναφτιάχνοντάς τον, αλλά έγινε κατά λάθος, ας πούμε. Τι λέτε, έγινε κατά λάθος. Hey, είμαι στη μέση και δεν με αφήνει να το κάνω. Μπαμ. Πήρα λίγο XP. Κατά λάθος, ρε παιδιά. Πώς κάνετε έτσι κι εσείς. Θα με φάτε. Πάμε στα 50 bricks, ξέρω εγώ. Να κάνει εδώ αυτό. Και τι άλλο χρειαζόμαστε. Farming. Όχι windmill. Brick, gold ingot. Ναι, έχετε δίκιο. Gold ingot. 9. Πάω για ύπνο. Καλό βράδυ, παιδιά. Έχω πεθάνει, λέει. Εντάξει τώρα και λίγο XP, μωρέ. Πώς κάνετε έτσι. Πόση ώρα παίζεις. Έχω μία ώρα και μία μισή ώρα, βασικά, ναι. Η ώρα περνάει. Θα σου έλεγα, έχω να, ξέρω εγώ, 45 λεπτά. Αλλά όχι. Όχι, δεν παίζω 45 λεπτά. Παίζω μία μισή ώρα. Έχει πάει 10 η ώρα εδώ μεταξύ. Αλλά τι να κάνουμε. Σου δώσω φόρμα 13 πέτρες. Τσιτ. Παραπάνω. Λες. Λοιπόν, εδώ κόβουν τα πράγματα. Εγώ προσπαθώ να μαζέψω citrus όσο γίνεται. Έχω σταματήσει να παράγω λεφτά εδώ μεταξύ, αλλά προσπαθώ. Οπ, είμαι κουρασμένος, λέει ο παίκτης μας. Εγώ το σέβομαι αυτό και σταματάω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Εντάξει. Νομίζω ξεχάσαμε λίγο τα citrus. Όχι, ναι, συνεχίζω κανονικότατα. Καλύτερο pick. Θέλει bones το καλύτερο pick. Πού βρίσκουμε bones? Δεν έχω ιδέα εγώ. Πόσα λάντα έχεις αγοράσει? Νομίζω 5. Σπάσω το μεγάλο beat. Άντε, γεια σου! Το παιδό, ο φίλος μας. Α, και πήραμε και reward γι' αυτό. Οκ, okay. Και εγώ τόση ώρα το κρατούσα.